Απαγόρευση της κυκλοφορίας παντό είδου οχημάτων με μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων στην υψηλή γέφυρα Σερβίων ισχύει από το βράδυ του Σαββάτου 11 Μαρτίου έπειτα από το πρόβλημα που διαπιστώθηκε στους δύο από τους τέσσερις στενοντές της μεταξύ του 6ου και 7ου βάθρου. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, οι ζημιές αφορούν σε σοβαρές ρογμές που διαπιστώθηκαν κατά την εκτεταμένη και αναλυτική με ειδικό εξοπλισμό τεχνική επιθεώρηση που πραγματοποίησαν το φθινόπωρο της περασμένης χρονιάς. Οι ζημιές που προκαλούν εντύπωση για την έντασή τους προκλήθηκαν πριν από πολλά χρόνια εξαιτίας ισχυρών πιέσεων που ασκήθηκαν στα σημεία αυτά και ξεπέρασαν τους 350 τόνους τοπικά. Οι εργασίες ενίσχυσης θα διαρκέσουν όλο το Μάρτιο και θα ολοκληρωθούν τον Απρίλιο οπότε και αναμένεται να δοθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία η γέφυρα. Υπενθυμίζεται ότι η υψηλή γέφυρα Σερβίων που δόθηκε στην κυκλοφορία το 1975 είναι μία από τις μακρύτερες γέφυρες στην Ελλάδα μήκου σχεδόν 1,4 χιλιόμετρα. Η γέφυρα αποτελεί τμήμα της Εθνικής Οδού Κοζάνης Λάρισας και βρίσκεται 15 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Κοζάνης και 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Σερβίων. Η τελευταία επιθεώρηση της γέφυρας είχε γίνει το 1995 έπειτα από τον σεισμό του Μαΐου εκείνης της χρονιάς.